Λοιπόν, Θάνο, η ομάδα έδειξε ένα καλό πρόσωπο σήμερα. Πήρε ένα σημαντικό αποτέλεσμα μέσα στο Χαραβιακό, σε μια δύσκολη έδρα και απέναντι σε μια ομάδα που πέρυσι έκανε πρωταθλητισμό και τερμάτισε πρώτη στον όμιλό της. Πώς το είδες το παιχνίδι? Εντάξει, πιστεύω ότι στο πρώτο μέρος δεν κάναμε κάτι τελικό ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε κεφάλι στο σκορ. Με ένα λάθος στον τερματοφύλακα έγινε το πέναλτι και φάγαμε τον γκολ, προηγηθήκανε. Μπήκαμε στο δεύτερο πιο δυναμικά, το πιστέψαμε, ήρθε η ισοφάριση, μπορούσαμε και τη νίκη. Αλλά θεωρώ ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα πηγαίνουμε ακόμα καλύτερα. Και ελπιστώ το Μάιο να πανηγυρίσουμε την άνοδο. Σύμφωνα με την κλήρωση των ομίλων και έτσι όπως με μια πρώτη ανάγνωση, χωρίς να έχουμε δει όλες τις ομάδες και να γνωρίζουμε αναλυτικά τι γίνεται, ο Άρης είναι σε έναν όμιλο στον οποίο θεωρείται από τα φαβορί. Όχι το φαβορί, αλλά από τα φαβορί. Είναι έτσι ή όλα θα δούμε στο γήπεδο και θα κρυθούν? Βάσει με τα λόγια, όλοι για πρωτάθλημα πάνε. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Ο στόχος μας είναι η άνοδος και παιχνίδι με παιχνίδι πιστεύω θα έρθει. Θεωρείς ότι στον Άρη έχεις βρει, όπως λέμε, το καλό στο σπίτι για να μείνεις ακόμα περισσότερο, με δεδομένο ότι και πέρσι έκανες μια φοβερή σεζόν, ίσως η καλύτερη σου από θέμα όλα αυτά τα χρόνια. Τι έχει αλλάξει και είσαι τόσο δεμένος με την ομάδα? Υπάρχει οικογενειακό κλίμα καταρχάς από τη διοίκηση του Άρη. Είναι όλοι δίπλα μας. Τα παιδιά, ο καθένας είναι ξεχωριστός και έτσι έχουμε δεθεί σαν ομάδα και πιστεύω ότι θα κάτσω για αρκετό καιρό ακόμα στην ομάδα του Άρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.